Buenos días. Κυριακή σήμερα, χαλαρή μέρα. Σηκώθηκα ευδιάθετος πρωί-πρωί. Θα πάω τη βόλτα μου μετά στη παραλία με ένα τέλειο ποδήλατο που μου έδωσε ο φίλος μου ο Ετεοκλής και θα το δείξω μετά στο βίντεο. Αλλά σήμερα η μέρα ενδείκνυται για την προετοιμασία των γευμάτων. Σε αυτή τη φάση είμαι σε ένα πρόγραμμα απώλειας λίπους και όπως μου αρέσει να λέω, η προετοιμασία είναι το ίμιση του παντός. Αν έχεις προετοιμασμένα τα γεύματα της εβδομάδας σου, κάτι καλά θα πάει. Αν ξεκινήσει η εβδομάδα και σε πάρει η φόρα της καθημερινότητάς σου, τότε είναι δύσκολα τα πράγματα, πας σε γρήγορες λύσεις, άτσαλα γεύματα, τα οποία δεν σε βοηθάνε στον στόχο σου. Στο σημερινό βίντεο θα σου δείξω μερικά απλά βήματα που μπορείς να ακολουθήσεις κι εσύ και μέσα σε μία ώρα που μου πήρε να φτιάξεις όλες τις μερίδες αυτής της εβδομάδας, ίσως και μερικά γεύματα της επόμενης. Πάμε να τα δούμε. Πριν περάσουμε γενικές των γευμάτων, να πούμε ότι η προετοιμασία ξεκινάει ένα βήμα πίσω από το σούπερ μάρκετ το οποίο θα πας. Έχω βγάλει πρόσφατα ένα άλλο βίντεο που δείχνω κάποια βοηθητικά tips, κάποιες χρήσιμες συμβουλές για το τι μπορείς να αγοράζεις που μπορεί να σε βοηθήσει σε ένα πρόγραμμα απώλειας λίπους. Φυσικά αυτό εξατομικεύεται ανάλογα με τις προτιμήσεις σου και τι βρίσκεις διαθέσιμο στο μάρκετ. Είναι μια πράξη, μια συνήθεια, μια ρουτίνα που πρέπει να έχεις στην καθημερινότητά σου στο σούπερ μάρκετ, γιατί θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το τι θα ακολουθήσει. Αν έχεις προμήθειες, αν έχεις τα τρόφιμα που χρειάζονται, τότε όλα θα πάνε καλά. Αν όχι, ξεκινάει η εβδομάδα, τρέχει σούπερ μάρκετ, παίρνεις δύο τρόφιμα, ξεχνάς άλλα δύο και ούτω καθεξής, γίνεται ένας κακός χαμός. Κάτι ακόμα να σου πω, εγώ προτιμώ τις Κυριακές για να κάνω την προετοιμασία των γευμάτων μου. Είναι η πιο ήσυχη μέρα της εβδομάδας. Επιλέγω να ξεκουράζομαι νοητικά, να μην κάνω κάποια εργασία, να ξεκουράζομαι, χαλαρώνω. Οπότε είναι η ιδανική στιγμή να προετοιμάζω τα γεύματα. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό που τουλάχιστον λειτουργεί για εμένα είναι να κάνω την προετοιμασία των γευμάτων, τις μαγειρικές πιο συγκεκριμένα, πρωινές ώρες, με το που ξυπνήσω, με το που φτιάξω το καφεδάκι μου όπως είδες. Γιατί εκεί πέρα η πείνα μου είναι αρκετά διαχειρίσιμη, δεν πεινάω τόσο πολύ. Συνήθως μπορεί να κάνω κάποιο fasting, κάποια πολύ ωραία αφαγή από την προηγούμενη μέρα. Οπότε με τον καφέ, ο οποίος έχει και μια ανορξιογόνο δράση, μπορώ να τα απεξέλθω πλήρως. Ενώ αν τυχόν μαγειρέψω μεσημέρι, απόγευμα ή το χειρότερό μου όταν πεινάω, τότε τα πράγματα δεν πάνε πολύ καλά, γιατί ναι, μεν ετοιμάζω μια μερίδα και τρώω άλλη μια στα όρθια. Άμα ταυτίζεσαι, δοκίμασε να μαγειρεύεις και εσύ πρωινές ώρες, θα με θυμηθείς. Πάμε να δούμε τις λεπτομέρειες των γευμάτων. Φύγαμε. Στα σημερινά γεύματα που θα δείξω, επέλεξα κάτι πολύ συνηθές για εμένα. Το φιλέτο κοτοπουλάκι, που είναι μια σίγουρη πρωτεϊνική λύση, μαζί με κάποιον αρακά, κατεψυγμένα λαχανικά και ρύζι, που μου αρέσει να τα κάνω ένα μίξ, γιατί μου δίνουν νοστιμιά, χορταστικά γεύματα για μέσα στην εβδομάδα, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, να νιώθω καλά, να νιώθω πλήρης, ικανοποιημένος από τα γεύματά μου, ώστε να μπορώ να ανταπεξέλθω σε οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έχω, φυσικά. Μερικά κολπάκια, το κοτόπουλο μπορείς να το βγάλεις από την προηγούμενη μέρα στον νεροχύτη σου για να ξεπαγώνει, να μαλακώσει λίγο σαν κρέας και να το φτιάξεις. Συνήθως μπορεί να κάνω και 2 κιλά, δηλαδή 2 συσκευασίες του ενός κιλού και να τα ψήνω παράλληλα, ώστε να γλιτώνω πολύ χρόνο και κόπο από τις επόμενες ημέρες μου. Ενώ τα κατεψυγμένα λαχανικά δεν χρειάζεται να τα βγάζεις νωρίτερα, εκείνη την ώρα είναι μια χαρά, θα μπορούν να μαγειρευτούν εύκολα και γρήγορα στον ατμό, όπως θα σου δείξω αργότερα με ένα πολύ ωραίο ατμομάγειρα που θα σου συστήσω κιόλας γενικά. Πάμε να τα δούμε. Η μαγειρική είναι πολύ απλή που θα ακολουθήσει. Χρειάζεται ένα απλό αντικολλητικό τηγανάκι, το οποίο το βάζεις πάνω στο γκάζι ή στο μάτι, ό,τι έχει ο καθένας. Και εδώ πέρα είναι ο ατμομάγειρας που μόλις σου ανέφερα, ο οποίος είναι πάρα πολύ βοηθητικός, δουλεύει με νερό, το προσθέτεις εκεί. Στο πρώτο επίπεδο μπορείς να βάλεις για παράδειγμα το γοτοπουλάκι σου και στο επόμενο επίπεδο να βάλεις τον αρακά, τα κατεψυγμένα λαχανικά και κάποιο ριζάκι σε μια ειδική θήκη που έχει εδώ πέρα. Να σου πω ότι γενικά τα τρόφιμα εκεί πέρα βγαίνουν νοσοκομιακού τύπου, δηλαδή πάρα πολύ άνοστα, οπότε συνήθως όταν μαγειρεύονται τα περνάω και λίγο από το αντικολλητικό σκεύος. Για παράδειγμα έχει ψηθεί το κοτοπουλάκι και μετά το περνάω από το αντικολλητικό τηγάνι μαζί με κάποια
μυρωδικά, μπαχαρικά. Χρησιμοποιώ σίγουρα κάποιο κύβο λαχανικών τύπου Knorr, Magic και λοιπά. Κάποιο χυμό ντομάτας, ελάχιστη ποσότητα. Μ' αρέσει να παίρνει αυτό το χρώμα το κόκκινο και ωραία γεύση. Κουρκουμάς, μου αρέσει ιδιαίτερα. Και πάπρικα, πικάντικη, είναι από τα αγαπημένα μου. Ενώ φυσικά μπορείς να προσθέσεις οποιοδήποτε μπαχαρικό σου αρέσει εσένα. Πάει πολύ σκόρδο, κάρι, κρεμμύδι, άλλα λαχανικά, οτιδήποτε σου αρέσει. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί μόλις ολοκληρώθηκε η διαδικασία όλης της μαγειρικής και όλης της λάτζας, η οποία δεν με ευχαριστεί καθόλου, αλλά όπως είπαμε είναι μέρος της διαδικασίας και πάμε να δούμε τα τέλεια μου τάπερ. Εδώ σε ένα τεραστίου μεγέθους τάπερ είναι ο αρακάς, τα καταψυγμένα λαχανικά, οι πιπεριές, τα οποία θα μου δώσουν καλές πηγές υδατανθράκων και φυτικών ινών για τα γεύματά μου. Ενώ εδώ ξεκινάει το κοτοπουλάκι, το οποίο έχει πάρει και το χρώμα του και τα μπαχαρικά του και έχει τέλεια γεύση. Εδώ είναι ένα μίξ ταπεράκι, το οποίο μπορώ να παίρνω και από τα δύο. Ενώ εδώ είναι σκέτη pure protein, την οποία θα αξιοποιήσω. Συνήθως η τακτική που ακολουθώ είναι βάζω το ένα από τα δύο τάπερ με την full protein, το κοτοπουλάκι στην κατάψυξη, ώστε να το βρω μετά από 4-5 μέρες που θα το χρειαστώ. Θα πάρω αυτό εδώ το τάπερ που είναι σκέτη πρωτεϊνούλα μαζί με τον πολυδατάνθρακα για το ψυγείο μου, για τη συντήρηση, το οποίο πιστεύω 3-4 μέρες θα με βγάλει όμορφα και ωραία, αρέωστε εγώ σε κλεισμένα, ώστε να μην έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον και τα μικρόβια. Και αυτό θα πάει κατάψυξη επίσης και θα το βρω μετά από καμία εβδομάδα έτοιμο, προετοιμασμένο και πεντανόστιμο. Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα μάλλον καλά θα πάει για εμένα, όπως όλα δείχνουν. Τουλάχιστον εκτός απρόπτου, γιατί πολλά συμβαίνουν σε αυτή τη ζωή. Εγώ θα απολαύσω την υπόλοιπη μέρα μου με μια βόλτα στην παραλία με το ποδήλατο από Bike on Tour του φίλου μου του Εντεοκλή. Αν έρθει ταξίδι Βαρκελόνη, τσέκαρε τον οπωσδήποτε. Έχει και Instagram σελίδα, θα τη βάλουμε πεταχτή εδώ από μια καρτέλα. Σήμερα σου έδειξα μερικές ενδεικτικές επιλογές που μπορείς να έχεις για την προετοιμασία των γευμάτων σου. Φυσικά μπορείς να παρεκκλίνεις από αυτές, να κάνεις κάτι που σου αρέσει εσένα παραπάνω, κάποιο ψάρι, κάποιο όσπριο, κάποιο λανδερό φαγητό, οτιδήποτε σε βολεύει, αλλά πιάνεις το νόημα αν προετοιμαστείς καλά, όσο φως ο λαός λέει το φρονίμουν, τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Σε ευχαριστώ που παρακολουθήσες μέχρι εδώ αυτό το βίντεο, με τιμάει πάρα πολύ η στήριξή σου. Άφησε μου το σχόλιο σου, αν έχεις κάτι να μου πεις από κάτω θα το τσεκάρω και κάνε εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχεις κάνει ήδη. Ενώ αν πατήσεις αυτό εκεί το σημάδι, το like που έχει το YouTube, δείχνεις στον αλγόριθμο ότι προτιμάς τέτοιου τύπου βιντεάκια και μπορεί να σου προτείνει κάποια άλλα αντίστοιχα μου στο μέλλον. Σε ευχαριστώ πολύ, τα λέμε σύντομα ή όπως λένε και εδώ, hasta pronto.